Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε? Έχω βαφτεί και περιποιηθεί τον εαυτό μου άνφλογου και αιτίας. Δεν θα πάω πουθενά δηλαδή. Σήμερα είναι η μέρα που ξεστολίσαμε, όπως τα είδατε. Μπήκα και έκανα ένα μπάνιο και περιποιήθηκα λίγο έτσι τα μαλλιά μου, λίγο το μακιγιάζ μου και αυτά. Και ο Αλέξανδρος τώρα είναι η ώρα που πρέπει σιγά σιγά να φάει και να πέσει για τον μεσημεριανό του ύπνο. Πιο πολύ να σας πω, βάφτηκα γιατί είχα αρκετή στενοχώρια φέτος που ξεστόλισα. Ήθελα να το κρατήσω κι άλλο το δέντρο, αλλά εντάξει, έπρεπε λίγο και δεν θέλω να το κρατάω παραπάνω από όσο πρέπει. Όχι ότι συμβαίνει κάτι. Τέλος πάντων, έτσι απλά το έχω στο μυαλό μου και γιατί ήθελα να ελευθερωθεί ο χώρος, να έχει περισσότερο χώρο ο Αλέξανδρος να παίζει μέσα. Και επειδή δεν έχουμε δέντρο σήμερα, είπα έτσι να μας φτιάξω τη διάθεση και πέρα του ότι βάφτηκα, στολίστηκα και αυτά, είπα να πάρω ένα kit που βρήκαμε στο σούπερ μάρκετ για να φτιάξουμε μόνοι μας σούσι. Οπότε το βράδυ θα δείτε και σούσι. Και επειδή είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει, θα σας γράψω και πληροφορίες από κάτω για το πώς το λένε κλπ. Γιατί ξέρω σε πολλές αρέσει το σούσι. Για με αυτό έτσι το περίεργο πλάνο της ανακούφισης, το πλάνο να σας πω την αλήθεια, που έφυγαν τα Χριστουγεννιάτικα και άνοιξε λίγο ο τόπος. Θα μου πείτε, εσύ λες τέτοιο πράγμα? Ναι, εγώ λέω τέτοιο πράγμα, παιδιά, γιατί όταν φεύγουν τα Χριστουγεννιάτικα η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο έτσι όμορφα. Όπως βλέπετε εδώ, το Χριστουγεννιάτικό μας δέντρο λείπει. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός του Αλέξανδρου. Και έχουμε ξαλαφρώσει εδώ τα πάντα και εδώ πέρα πάνω στο τραπέζι μας δεν έβαλα πολλά πράγματα, μόνο το βάζω και τίποτα άλλο. Με έχει πιάσει λίγο ο μινιμαλισμός μου αυτές τις ημέρες για κάποιον περίεργο λόγο. Το πιο γεμάτο μπράφιες, το πούμε, είναι αυτό εδώ πέρα που είναι τα αναμνηστικά μας, τα οποία και αυτό δεν θέλω να το πειράξω γιατί είναι τα αναμνηστικά, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα έχω αδειάσει πολύ για να μου κάνουν και τη ζωή ευκολότερη. Πάνω στο τραπεζάκι λόγω του Αλέξανδρου δεν έχουμε τίποτα, από κάτω κάποια έτσι κουτάκια από δώρα που μας ήρθαν κλπ. Σας είχα πει πριν κάποια βίντεο ότι ψάχνω για αυτό εδώ πέρα, για αυτή εδώ πέρα τη γωνία, ένα καλάθι ψάθινο για τα παιχνίδια του Αλέξανδρου, για να είναι μαζεμένα και να είναι ένα καλάθι έτσι που να μπορεί να βγάζει για τα παιχνίδια μόνος του, αλλά δεν μπορούσα να βρω τίποτα το οποίο και να παραπέμπει λίγο σε παιδικό και να ταιριάζει το πέρα στο σαλόνι. Και μια κοπέλα μου έδωσε μια ιδέα και μπήκα στο συγκεκριμένο e-shop, το οποίο πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί καν, ενώ ψωνίζω συνέχεια από αυτό το e-shop, και πήρα μια καλαθάρα απίστευτη, την οποία την έχω παραγγείλει, την έχω πληρώσει και την είχα βάλει click away εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Και το click away σταμάτησε, βασικά πάνω από 2 εβδομάδες. Βλακίε σας λέω, παραπάνω από 2 εβδομάδες. Και το click away έχει σταματήσει, έχει πάει το καλάθι μου στο κατάστημα, αλλά δυστυχώς τώρα λόγω της κατάστασης δεν μπορώ να το πάρω, έτσι ώστε να μαζευτεί λίγο και αυτή η γωνία. Αλλά θα γίνει σύντομα, εντάξει, αλλά έχω βρει μια καλαθάρα, θα σας τη δείξω στα επόμενα βίντεο, μα ψάχνετε τα καλάθι, και παιδικό και πανέμορφο καλάθι για το σαλόνι σας. Κάναμε για ένα πολύ καλό καθαρισμό, πέρα από το ότι κάναμε σε όλο το σπίτι σχεδόν, περισσότερο επικεντρωθήκαμε στην από εδώ την πλευρά. Κάναμε ένα πολύ καλό καθαρισμό στα χαλιά και πολύ καλό σκούπισμα και με τον ατμοκαθαριστή. Οπότε τώρα είμαστε άνετοι για κάποιες ημέρες, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι και θα προσπαθήσω να τα κρατήσω όλα έτσι όπως είναι. Να μην βάλω πάνω στο τραπέζι τίποτα, να μην προσθέσω πάνω στις γυψοσανίδες μας τίποτα, θα προσπαθήσω να τα αφήσω έτσι minimal και ωραία, που θα τα καθαρίζω και πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ όμορφα. Επειδή, όπως έχετε παρατηρήσει στα τελευταία μου βίντεο, έχω πάθει έναν εθισμό με τα σούσι, είπαμε να πάρουμε να φτιάξουμε και μόνοι μας έτσι λίγο να το διασκεδάσουμε. Οπότε πήραμε υλικά από το σούπερ μάρκετ και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε έτσι μια απόπειρα να φτιάξουμε για πρώτη φορά μόνοι μας σούσι. Εδώ στην κρεβατοκάμαρα με ένα πλάνο όχι και τόσο ωραίο. Δεν το λες και πάρα πολύ ωραίο. Και πριν σας καληνυχτήσω να σας πω ότι το
Σούσι ήταν τέλειο. Το κίτα αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η εταιρεία είναι Blue Dragon. Έχει ένα κουτί που μέσα έχει τα πάντα. Το μόνο που θα πρέπει να πάρετε έξτρα, αν σας αρέσει βέβαια και την τρώτε, τη σόγια σος. Διότι έχει πάρα πολύ λίγο, οπότε θα χρειαστεί να πάρετε κάτι παραπάνω. Έχει μέσα και τα φύκια, έχει και το ξυλάκι αυτό για να τα τυλίγεις. Έχει και chopsticks, έχει ρύζι. Και κάποιες άλλες wasabi και τέτοια πράγματα και ξύδι για το ρύζι. Αυτά είπα και ρύζι ότι έχει, νομίζω το είπα. Είναι καλό να ξεκινήσετε παίρνοντας το kit για να μπορείτε να έχετε το ξυλάκι, γιατί εγώ δεν το έβρισκα εύκολα για να πάρω χύμα τελικά, όμως έχουμε πάρει και χύμα τελικά για να φτιάξουμε την επόμενη φορά χύμα, να δούμε πώς θα βγει. Βγήκανε πάρα πολύ ωραία. Εμείς βάλαμε μόνο αυτή την καβουρόψυχα από 7 θάλασσες και αγγούρι, είναι το αγαπημένο μου αυτό. Είναι ο αγαπημένος μου συνδυασμός, οπότε αυτό επιλέξαμε να πάρουμε. Θέλω κάποια στιγμή να πάρουμε και γαρίδες, να φτιάξουμε και με γαρίδες. Και τώρα φτιάχνουμε πολύ συχνά, όπως σας με ακολουθείτε Instagram σίγουρα θα το βλέπετε. Και πριν κλείσω, σας πω καληνύχτα και θα τα πούμε σύντομα, να σας δείξω ένα προϊόν το οποίο έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Και μου άρεσε γιατί έχω στο μπάνιο ένα ντουλάπι το οποίο και μέσα αποθηκεύω τα προϊόντα skincare, τα οποία κάποια στιγμή θέλω να χρησιμοποιήσω, να μου τελειώσουν δηλαδή αυτά που χρησιμοποιώ και μετά επιλέγω ποιο θέλω να βγάλω. Και επειδή μου τελείωσε το μισελέρ νεράκι, είπα να βγάλω αυτό εδώ από Απιβίτα, το οποίο είναι με το τριαντάφυλλο και το μέλι και πέρα το τι μυρίζει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο απαλό προϊόν, μισελέρ νεράκι για το πρόσωπο, το οποίο μπορείς να το βάλεις και στα μάτια και στο πρόσωπο εννοείται. Βέβαια εγώ δεν μένω εκεί, απλά όταν κάνω μακιγιάζ το πρόσωπό μου θέλω να παίρνω τους δίσκους δε μακιγιάζ, να αφαιρώ τα πολλά πολλά και μετά να πλένομαι με τις Estée Lauder το προϊόν που σας έχω δείξει που το λατρεύω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν ζω χωρίς αυτό και με αυτό. Με αυτό πορεύομαι εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Κατά καιρού σίγουρα δοκιμάζω κι άλλα, γιατί θέλω να δοκιμάζω κι άλλα πράγματα. Αλλά όταν κάτι μου τελειώσει και θα μπω εγώ στη διαδικασία να πάρω κάτι, αυτό θα αγοράσω. Αυτά από εμένα θα τα πούμε πάλι πάρα πολύ σύντομα, πιο σύντομα από ό,τι σας έχω συνηθίσει. Σας φιλώ γλυκά, να προσέχετε και καλή εβδομάδα.